Χριστούγεννα 2020. Μια οικογένεια από χωριό του Δήμου Αρχανών, αντί να γιορτάσει με ελπίδα και προσμονή τις Άγιες ημέρες, θα συμπληρώσει 6 μήνες ζωής σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Δεν το ξέρουμε πολύ, δεν το έχω πει σε εσένα. Ανακάσκομαι τώρα και το λέω, να βοηθήσουν, όχι εμένα. Αν δεν ήταν ο μικρός άγγελος, δεν θα με νοιάζε και χωρίς ρεύμα να έχουμε. Ο 10χρονος άγγελος θα πρέπει να διαβάσει για τα μαθήματα πριν πέσει το σκοτάδι. Το γιορτινό τραπέζι θα στρωθεί με ό,τι μπορεί να μαγειρέψει η μητέρα του στο πετρογκάζ ή την ξυλόσομπα. Βάζουμε τη γεννήτρια, ντάμπλε που έχουμε πάρει από το σχολείο δανεικό, να το γυρίσουμε, μας το έχουν χρεώσει. Κάνει μάθημα από εκεί και προσπαθεί. Η οικογένεια του μικρού παιδιού ζει το δικό της Γολγοθά, τον οποίο προσπάθησε να αντιμετωπίσει με αξιοπρέπεια. Τα προβλήματα ξεκίνησαν με την ασθένεια και τις χειρουργικές επεμβάσεις, στις οποίες έχει υποβληθεί ο πατέρας της οικογένειας. Το ένα πάνω στο άλλο. Εγώ δεν είμαι κάποιος άνθρωπος που ζητάω λεμός ειδήνες και τρελαίνει από ανθρώπους. Μπορώ πιάνω τα χέρια μου και τώρα πιάνω ακόμα, αλλά δεν μπορώ να σηκώσω βάρη. Ο ίδιος βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα χρέος ύψους 7.000 ευρώ προς τη ΔΕΗ, ως συνέπεια ρευματοκλοπής από ζευγάρι αλλοδαπών που έμεναν στο οίκημα τα προηγούμενα χρόνια. Ανέλαβε όμως την ευθύνη του διακανονισμού, ώστε να έχει ρεύμα η οικογένειά του. Τα προβλήματα υγείας για τον 55χρονο και τη σύζυγό του χειροτέρεψαν, με συνέπεια τα λίγα μεροκάματα που έκαναν να σταματήσουν. Ξέπα και κάτω ότι παίρνουμε 140 σε ρευτό και 140 σε τρόφιμα. Τα 140 μπορώ να σας κάνω ένα χαρτί να τα παίρνετε αμέσως, να μην το παίρνω καν στα χέρια μου και να παίρνω μόνο τα τρόφιμα, να ζούμε από τα τρόφιμα. Εγώ δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν έχω έξοδα. Μόνο ο μικρός ότι έχει ρούχα και παπούτσια και αυτά. Και δεν μπορούσαν ούτε αυτό να μου κάνουν. Το σκοτάδι τύλιξε το σπίτι τους, αλλά και τις ψυχές τους. Οι συνέπειες της δύσκολης κατάστασης που βιώνει εδώ και 6 μήνες η οικογένεια είναι εμφανής. Ο μικρός άγγελος που ονειρεύεται να γίνει γιατρός όταν μεγαλώσει, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, με ζαχαρώδη διαβήτη εξαιτίας της κακής διατροφής. Με λίγα λόγια, είμαστε όλοι στο νοσοκομείο. Όπως και ο μικρός έχει αναβάσει ζάχαρη και χοληστερίνη και αυτά από τη διατροφή. Είναι καλό, είναι σωστή, κοσέλβες, διάφορα λογικό, τριαϊτά. Φίλοι και συγχωριανοί που έμαθαν έκπληκτοι ότι η οικογένεια ζει εδώ και 6 μήνες στο σκοτάδι, προσπάθησαν να βοηθήσουν και απευθύνθηκαν στο ΔΔΕ, χωρίς αποτέλεσμα, παρά την καλή πρόθεση των υπευθύνων. Ενώ μητέρχε, που θα φέρουν τα λεφτά, μου είπανε, θα θέλανε να βοηθήσουν, αλλά είναι νόμοι τότε, έγινε πολλά τα άτομα που αν βοηθήσουν εμένα, πρέπει να βοηθήσουν και τους υπόλοιπους. Και γι' αυτό το λόγο, σηκώνουν τα χέρια ψηλά, όχι ότι δεν θέλουν τόσο, κάνουν τη δουλειά τους. Μόνη διέξοδος η βοήθεια του κόσμου, στον οποίο απευθύνονται, ζητώντας στήριξη στην προσπάθεια να συγκεντρωθούν χρήματα και να πληρωθεί ο λογαριασμός, ώστε η οικογένεια να ζήσει αξιοπρεπώς, έστω και με τα 280 ευρώ του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, στα οποία βασίζεται η διαβίωσή τους.